Θέλω να πω ότι είμαστε σήμερα εδώ όχι μόνο για να υποδεχθούμε τους ανθρώπους της UEFA και τους ανθρώπους από τα νησιά Φερόε, όπως είναι η υποχρέωσή μας και η χώρα μας φημίζεται για την φιλοξενία της, αλλά και για να τιμήσουμε και να ευχαριστήσουμε και την Περιφέρεια Κρήτης και τη Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου και την ΠΑΕ ΟΦΗ και τον κύριο Μπούση με τους συνεργάτες του, γιατί αυτά που κάνουν για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προφανώς δεν μπορεί να τα αγνοήσει, και εκ μέρους της θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά και να πω ότι εμείς θα κοιτάξουμε μέσω της Εθνικής Γυναικών να τους αποζημιώσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Και μην ξεχνάμε ότι ως Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχετε επιλέξει και ένα εκλεκτό μέλος παραγωγικά από το Ηράκλειο, τον κύριο Κουτεντάκη, να είναι μέλος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την πόλη. Βεβαίως, ο κύριος Κουτεντάκης είναι ένα επίλεκτο μέλος της ποδοσφαιρικής κοινότητας της χώρας. Είναι μέλος Επιτροπής Εθνικών Ομάδων. Ήταν παρόν και στην πρόσφατη περιπέτεια της Εθνικής Ανδρών με το Καζακστάν και την Γεωργία. Και προφανώς νομίζω ότι και το ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο μέσω αυτής της εκπροσώπησης παίρνει αυτό που του ανήκει. Θα μου επιτρέψετε όμως να ευχαριστήσω άλλον έναν άνθρωπο, ο οποίος στέκεται δίπλα μας, τον ιδιοκτήτη του ομίλου σας, τον κύριο Δημητρίου, ο οποίος πάντοτε στηρίζει τις εθνικές μας ομάδες και το ποδόσφαιρο με τον καλύτερο τρόπο από όλο το φάσμα του ομίλου, και ελπίζουμε ότι αυτή η συνεργασία μας θα συνεχιστεί, και εκ μέρους της Ελληνικής Ποδοσφαιριστικής Ομοσπονδίας, εκ βάθους καρδίας, τον ευχαριστούμε.